Πάμε στα Τρίκαλα, γιατί μπορεί τώρα να μιλάμε για καλοκαιρινές διακοπές. Τα γυρίσματα γίνανε χειμώνα και τι είδαμε? Ηλεκτρονικό παρκάρισμα στα Τρίκαλα. Το ρεπορτάζ ετοίμασε για μας η Κασιανή Νικολοπούλου. Φύγαμε! Είμαστε στα Τρίκαλα, την πρώτη ηλεκτρονική πόλη της Ελλάδας, η οποία διαθέτει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης MobiPark. Γι' αυτό θα μας πει περισσότερα η υπεύθυνη Ματίνα Οικονόμου. Ματίνα, πότε ξεκίνησε το MobiPark και πώς ακριβώς λειτουργεί? Στα Τρίκαλα εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2007 πιλωτικά, ενώ κανονικά η λειτουργία του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2007, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η πρωτοπορία του συστήματος είναι ότι μπορείς με χρήση του κινητού τηλεφώνου να παρκάρεις στο κέντρο της πόλης. Το MobiPark λειτουργεί με κάρτα 16 ψηφίων, την οποία προμηθεύονται οι κάτοικοι από το Δήμο. Όταν παρκάρουν στο κέντρο της πόλης κατά τις ώρες αιχμής, στέλνουν με SMS την υπηρεσία του MobiPark, τον αριθμό του γεωταχή, τον αριθμό της θέσης και της κάρτας. Αφού ο πολίτης στείλει το SMS, έρχεται από το σύστημα απάντηση ότι αναγνωρίζεται η στάθμευση του αυτοκινήτου του. Και όταν πάλι λήξει ο χρόνος στάθμευσης, πάλι έρχεται προειδοποιητικό μήνυμα ότι το αυτοκίνητο θεωρείται μη σταθμευμένο. Εάν ξεπαρκάρουν νωρίτερα, μπορούν να κρατήσουν τις μονάδες για αργότερα. Για όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το κινητό, μπορούν εναλλακτικά να αγοράσουν την ειδική ξυστή κάρτα που τοποθετείται στο παρμπρίζ. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι, καθώς επίσης και οι επιχειρηματίες του κέντρου της πόλης μας, υπάρχουν κάρτες διαρκείας, εξάμηνες ή δωδεκάμηνες, όπου έχοντας αυτή την κάρτα αναγνωρίζεται το αυτοκίνητό τους από την Δημοτική Αστυνομία. Η Δημοτική Αστυνομία, προκειμένου να ελέγξει αν ένα αυτοκίνητο είναι καταχωρημένο στο σύστημα ή όχι, πληκτρολογεί στα ειδικά μηχανήματα PDA τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και έτσι αυτόματα εμφανίζεται αν είναι ή όχι καταχωρημένο στο σύστημα. Οι πολίτες στην αρχή της εφαρμογής του έργου δεν το έβλεπαν τόσο θετικά, όμως όσο περνάει ο καιρός εξοικειώνονται με τη διαδικασία, εξάλλου βλέπουν πως το μέτρο αυτό υλοποιήθηκε προς όφελός τους.